Εξομολογήσεις στη συνέχεια και εξομολογήσεις από τη Δούκισσα στην Κική Σεγδίτσα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια έχεις να πεις καφέ στο σπίτι μου? Αρκετά χρόνια, Δούκισσα, και εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από σένα σε αυτή την καριέρα. Ευχαριστώ πολύ, αλλά και εγώ τις έχω τις καλύτερες για σένα. Χαίρομαι που κουβεντιάζω μαζί σου, που είσαι δυνατή όπως ήσουν πάντα. Πέρασες μια περιπέτεια και έδειξες πόσο παλικάρι είσαι και μας έφερες και το μήνυμα της αισιοδοξίας. Προσπαθώ. Αλλά εγώ θυμάμαι πόσο δυνατή ήσουν από κάποιες άλλες συναισθηματικές περιπτώσεις, Δούκισσα. Δηλαδή θυμάμαι ότι έφερε στον κόσμο ένα παιδί που σήμερα είναι ένα παλικαράκι. Ο Κυριάκος μου. Δεν μιλάω για τον Κυριάκο, μιλάω για τον Δημήτριο. 10 ετών. Ναι, όπου όταν ο πατέρας ζήτησε να σε παντρευτεί, είπες εσύ το παιδί είναι δικό μου και τελείωσε. Εντάξει, αυτά τώρα αυτά έχουν ξεπεραστεί στην εποχή μας. Μια παλικαριά κι αυτό. Με συγχωρείς. Έχουν ξεπεραστεί στην εποχή μας. Τότε ήταν. Ξεπέραστα ακόμα. Βέβαια ξεπέραστα. Και χάρηκα που σε είδα με τον Δημητράκη, κοντζανά μου άντρας ο Δημητράκης. Ας είναι καλά, εκεί που είναι και ο μπαμπάς του, μια χαρά είναι, μια χαρά μας φέρεται από μακριά γιατί λείπει. Ο Δημητράκης μου έγινε, όπως βλέπεις, κοντζάν παλίκαρος. Καλέ... Ο Κυριάκος μου ακόμα Κυριάκος... πιο μεγάλος. Ο Κυριάκος είναι 18 χρόνια τώρα. Πάει... Εξακολουθεί να ζωγραφίζει. Πάει σε σχολή γραφής της διακοσμητής, επάνω στο στοιχείο του, από αυτό που του άρεσε. Πάλι κάτι θυμάμαι, όταν μου έβλεπε τη δυσκολία του Κυριάκου κάπως στα γράμματα τότε. Ναι, δεν του αρέσανε ποτέ. Ναι. Και είχες πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να αρκεί το παιδί μου να κάνει αυτό που θέλει. Με και μεράκι. Το θυμάσαι. Αλλά... Και το πιστεύω ακόμα, δηλαδή, ναι, και το λέω. Ακόμα να γίνει ένας πολύ καλός υδραυλικός, όχι μέτριος. Μπράβο. Διότι αν θα γίνει υδραυλικός γιατί του αρέσει να γίνει υδραυλικός, θα πετύχει. Αν τον σπρώξω εγώ να γίνει δικηγόρος, γιατί θέλω εγώ να γίνει δικηγόρος, ατυχήσαμε. Ταράχτηκαν ο λίγον τι έτσι με τις περιπέτειες. Κοίταξε, ο μεγάλος είναι μέσα σε όλα. Ο μικρός όχι. Απλά ξέρει ότι πέρασα μια περιπέτεια με την υγεία μου, την οποία και ξεπέρασα όντως. Βεβαίως ξεπέρασα. Δεν μου λες, Δούκισσα, μας έχεις γεμίσει τραγούδι. Μετάνιωσες καθόλου για ό,τι έχεις κάνει στη ζωή σου? Για ποια πράγματα μετάνιωσες? Όχι. Το έχω σαν αρχή. Δεν μετανιώνω ποτέ για ό,τι έχω κάνει και για τα λάθη μου ακόμα. Εμένα μου αρέσουν τα γράμματα πολύ. Με πρόκειτο να γίνεις φαρμακοποιός κάποτε? Όχι, φαρμακοποιός. Ή υπήρχε κάποιος φαρμακοποιός στην οικογένεια? Ο μπαμπάς μου ήταν γιατρός. Απλά εγώ ήθελα να ακολουθήσω γράμματα, ατομικές επιστήμες και έτσι ήταν το όνειρό μου. Με τη διαφορά ότι εκείνα τα χρόνια η παιδεία δεν ήταν δωρεάν, ήταν επιπληρωμή. Και εμάς τα οικονομικά μας δεν μας επιτρέπανε πέραν της έκτης δημοτικού τίποτα παραπάνω. Δεν και σταμάτησα εκεί. Ατομικές επιστήμες. Ναι, μ' αρέσανε πολύ. Δούκισσα, ήθελα να ξέρω τι ρόλο έχει παίξει ο έρωτας στη ζωή σου. Μεγάλο. Ακούω λοιπόν. Τι, έτσι, η πιο συγκλονιστική ιστορία. Τα ενδότερά μου. Α, δεν τα λέω αυτά. Ντρέπομαι να μιλάω μπροστά στο φαγό για τέτοια πράγματα. Αυτά είναι προσωπικά μου. Εντάξει, αγάπησα, μ' αγαπήσανε. Δεν μ' αγαπήσανε, δεν αγάπησα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έπαιξε μεγάλο ρόλο έρωτα στη ζωή μου. Τι σε έχει συγκινήσει περισσότερο? Ερωτικά. Γενικά. Τα παιδιά μου. Και με έχει συγκλονίσει ο θάνατος της γιαγιάς μου. Εσύ τούτο εδώ το σπιτικό δεσπόζει η μάνα σου? Ναι. Και από την οποία έχεις πάρει τη φωνή. Ναι. Τα θυμάμαι καλά, ε. Ναι, ναι, τα ξέρεις αυτά εσύ. Ήθελα να ξέρω, Δούκισσα, τι θα ήθελες αυτή τη στιγμή στη ζωή σου? Τι θα ήθελα? Τα παιδιά μου πάνε καλά, δόξα τω Θεώ, μου χτυπάω και ξύλο. Η υγεία μου πάει καλά. Δόξα σου. Η δουλειά μου πάει καλά. Τι άλλο μπορεί να επιθυμήσει ένας άνθρωπος? Άμα ζητάμε και παραπάνω, θα μας τιμωρήσει και ο Θεός. Ο Θεός, που εδώ μετά των Αγίων του είναι πανταχού παρόν. Ναι, πιστεύω στον Θεό πάρα πολύ. Δούκισσα, υπάρχει κάποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη ζωή σου που να δεσπόζει ερωτικά? Ναι. Είναι εντός χώρου ή εκτός? Όχι, εκτός. Και τον κρατάς τόσο επίμονα μυστικό? Όχι, δεν μ' αρέσει την ιδιωτική μου ζωή να τη βγάζω ποτέ στο εικάντιο που λέμε ή στο... Αυτή τη στιγμή αυτό που
ενδιαφέρει τον κόσμο και πολύ είναι να μάθει για τη ζωή μου, για τα παιδιά μου, για τη δουλειά μου, για τα καινούργια όνειρά μου, τα μελλοντικά. Το να έχω κάποιον άνθρωπο που είναι η συντροφιά μου στη ζωή, είναι τελείως προσωπικό μου. Επιχειρηματίας. Ναι.